Να καλωσορίσω και εγώ ως πρόεδρος της Περιφερειάς Ελλάδος τη σημερινή συγκέντρωση που θα είναι ιστορική για τα 5 επόμενα χρόνια, γιατί πιστεύω όλα εξαρτάται από την αρχή που θα ξεκινήσει, που να έχουμε μια πλήρη συνεργασία, κύριε Περιφερειάρχα και κύριε πρόεδρε του ΕΣΠΑ, διότι πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Στρατηγική, χωρίς χρήματα δεν γίνεται. Και το ξέρουμε πολύ καλά ότι ειδικά η περιφέρεια της Αστερέας Ελλάδος είναι η περιφέρεια η οποία αυτή τη στιγμή έχει ελλείψεις, κύριε Πρόεδρε, για να κάνουμε στρατηγική και να είμαστε ωφέλιμοι στις τοπικές κοινωνίες. Δυστυχώς, η άναρχη δόμηση και η βιομηχανική δυναμική που έχει η περιοχή των Ενωπήτων μόνο προβλήματα μας έχουν συσσωρεύσει, κυρίως στο περιβάλλον, ενώ όλα τα ωφέλη πηγαίνουν στην κεντρική μητροπολιτική πόλη της Αθήνας. Δυστυχώς, είμαστε στο στόχο 2, με αποτέλεσμα η Στερεά Ελλάδα να έχει ένα ποσό 190 εκατομμύρια στο πέρα της Στερεάς Ελλάδος, ενώ στο προηγούμενο είχε 514. Που σημαίνει ότι ό,τι προσπάθεια και να κάνουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε την ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδος μέσα από το πέρα της Στερεάς Ελλάδος δεν θα μπορέσουμε. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν μεγάλη ενίσχυση από τα μεγάλα προγράμματα, κυρίως το πρόγραμμα υποδομών, μεταφορών, περιβάλλοντος και ανθρωπίνων ανάπτυξης, για να ολοκληρωθούν οι υποδομές που χρειάζεται η Στερεά Ελλάδα, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα και το περιβάλλον να αναμορφώσουμε, αλλά κυρίως και την επικοινωνία μεταξύ μας. Το πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθησης που είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες μας και να δώσουμε την απαραίτητη μόρφωση για να μπορέσουμε να πετύχουμε στις κοινωνικές ομάδες, για να μπορέσουμε να είμαστε ωφέλιμοι στις τοπικές κοινωνίες. Απαραίτητη κρίνεται επίσης η χρηματοδότηση λύσης της ΤΥΠΕΣ Στερεάς Ελλάδος στα πλαίσια της αναθεωρημένης του ΕΣΠΑ που θα γίνει το 2017. Καθώς και η κατανομή εθνικών πόρων. Εδώ θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα, διότι είναι αδικία η Στερεά Ελλάδα και το Αιγαίο, οι δύο περιφέρειες που είναι στο στόχο 2, να έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση προς τα κάτω. Το πιστεύω αυτό γιατί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δικαιολογηθούμε στις τοπικές κοινωνίες ότι δεν κάναμε τον αγώνα που πρέπει για να μπορέσουμε να δώσουμε την πραγματική εικόνα και στην κυβέρνηση και στην Ευρώπη ότι είναι μεγάλη αδικία. Και θα ήθελα να σας πω, κύριε Περιφερειάρχα, που έχουμε κάνει και μια συνεργασία με απόφαση της Περιφερειάς Ελλάδος, δίνοντας ένα τόνο στο στόχο 2, κάναμε μια ειδική μελέτη για να ενισχύσουμε την αδικία που έχει γίνει. Και έχουμε πει ότι μαζί χέρι-χέρι θα αγωνιστούμε για να μπορέσουμε να επιτέλους να βγάλουμε αυτό το βραχνά που έχουμε πάνω στις πλάτες μας, για να μπορέσουμε επιτέλους την αδικία αυτή η οποία έχει κατάφορα δεχτεί η Στερεά Ελλάδα να μπορέσουμε να δώσουμε ένα τόνο. Και επειδή ίσως το 2017 που μπορεί να συζητηθεί για την αναδιόρθωση του ΕΣΠΑ, θα ήθελα να πω στο Υπουργείο Οικονομικών να έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε δημιουργικούς πόρους, μια αδικία για να μπορέσουμε να μετριάσουμε την αδικία που έχει γίνει για τη Στερεά Ελλάδα. Πιστεύω ότι αν αυτό επιτευχθεί με τη δική μας κύριε Περιφερειάρχα θέληση, με όλους τους φορείς, αλλά και με την του Υπουργείου Οικονομικών τη θέληση να δει αυτή τη μεγάλη αδικία, θα μπορέσουμε μέσα από τα τομεακά προγράμματα να μπορέσουμε να ενισχύσουμε. Θα πρέπει να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλες αυτές, ώστε να μπορέσουμε το δίκτυο χαμηλής
αξιοποίηση που υπάρχει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί. Θα ήθελα να πω ότι εμείς οι Δήμαρχοι θέλουμε να απευθυνόμαστε στις τοπικές κοινωνίες. Το ρόλο τον έχουμε πάρει σοβαρά υπόψη μας. Θα δώσουμε ό,τι καλύτερο από τον εαυτό μας. Θα αγωνιστούμε μόνες μας τις δυνάμεις, έστω και αυτά τα λίγα χρήματα που έχουν, να τα αξιοποιήσουμε στη σωστή κατεύθυνση, γιατί πιστεύουμε με μια ολοκληρωμένη συνεργασία και με θέληση για να μπορέσουμε να είμαστε ωφέλιμοι στις τοπικές κοινωνίες, θα μπορέσουμε να δώσουμε μια ελπίδα στον τόπο μας. Σήμερα είναι μια ειδική ημέρα. Σήμερα ολοκληρώθηκε και φοβόμουν ότι θα κάναμε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο με άλλες προϋποθέσεις. Ευτυχώς ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια συνέχεια με την Ευρώπη, και θέλω να τονίσω ότι μας δίνει μια υπεύθυνη θέση ακόμα μεγαλύτερη, ώστε να συνεργαστούμε άριστα με το Υπουργείο Οικονομικών για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Υπουργείο Οικονομικών. Οικονομίας. Θα σας πω κάτι. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος μαζί με τους δημάρχους είναι σε άριστη συνεργασία. Θα πιστεύω ότι η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος με τους δημάρχους δεν θα δείτε πουθενά εδώ τόσο μεγάλη συνεργασία. Ο ένας εμπιστεύεται τον άλλο. Και πιστεύουμε με αυτή τη συνεργασία που κάναμε, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, μας δίνει τη δυνατότητα να κοιτάξουμε ψηλά. Μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια ελπίδα για το μέλλον της Στερεάς Ελλάδας, και σας στέλνω ένα μήνυμα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΠ και από όλους τους δημάρχους. Θα είμαστε στο πλευρό σας και εσείς στο δικό μας πλευρό, για να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Και θα ήθελα να τονίσω κλείνοντας ότι η αρχή, αν είναι σήμερα, και μας δίνει ένα μήνυμα ότι οι συνεργασίες μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Και θα ήθελα να τονίσω ότι θα είμαστε κοντά σας όποτε μας χρειαστείτε, όπως και εμείς ζητάμε τη δική σας συμπαράσταση στο κοινό μας αγώνα, γιατί εμείς κάθε μέρα απευθυνόμαστε στις τοπικές κοινωνίες, εμείς κάθε μέρα έχουμε την ανησυχία των πολιτών, και θέλω να τους καθησυχάσω με μια υπόσχεση που θα δώσει την οικονομία, ότι θα δώσει εθνικούς πόρους για να στηρίξει τη Στερεά Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.